ανάδειξε το βιβλίο. Έχουμε κοντά μας την κυρία Ελένη Λιοκουδάκου, συγγραφέα, η οποία έχει έρθει με την Μπιζουτιέρα με τα σκουπίδια, εκδόσεις Γαβριλίδης, μια έκδοση από το 2016, αν δεν κάνω λάθος. Είναι το πρώτο σας βιβλίο, που ακολούθησαν κι άλλα στη συνέχεια. Μιλήστε μας έτσι λίγο για την πηγή έμπνευσης του έργου, ένα έργο το οποίο αγγίζει λίγο την αντιφατικότητα, θεωρώ, γιατί από την Μπιζουτιέρα περιμέναμε να έχει μέσα μπιζού. Σαφώς. Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που σας γνωρίζω. Να ξεκινήσουμε από το πρώτο σκέλος της ερώτησης. Η έμπνευση ήταν τα πάντα. Ήταν μυρωδιές στο ξημέρωμα, ήταν κάποια όμορφα ταξίδια, ήταν άνθρωποι. Είχα την τύχη να συναναστραφώ με καλλιτέχνες, με κεντρικούς, θα έλεγα, ανθρώπους, αλλά πάρα πολύ ενδιαφέροντες, που με οδήγησαν έτσι σε ένα διαφορετικό κανάλι σκέψης και αντίληψης των πραγμάτων. Κάποιοι έρωτες φυσικά, κάποιες απώλειες, γιατί εκεί, και περνάμε στο δεύτερο σκέλος ερώτησης, θεωρώ ότι υπάρχει αντιφατικότητα, είναι δηλαδή μία μπιζουτιέρα, κάτι το όμορφο, κάτι το θετικό, με σκουπίδια, με ίσως περίεργα, λυπημένα, αρνητικά συναισθήματα μέσα. Υπάρχει μία, πώς να το πω, ένα ανακάτεμα, μου επιτραπεί η έκφραση. Τι μπορεί λοιπόν να ανακαλύψει τώρα ο αναγνώστης μέσα σε αυτή την μπιζουτιέρα? Δηλαδή, εσείς, ωραία, το θεωρείτε ότι υπάρχουν κάποια αρνητικά συναισθήματα μέσα και γι' αυτό το αποκαλέσατε ουσιαστικά και σκουπίδια. Ο αναγνώστης, όταν θα το διαβάσει, τι θα βρει μέσα? Ξέρετε, πολλές φορές διαβάζοντας πράγματα που λειτουργούν σαν καθρέφτης, έτσι όταν και εμείς αισθανόμαστε κάπως άσχημα, λυπημένοι, έχουμε βιώσει ίσως κάποιο χωρισμό, κάποια απώλεια, όταν διαβάζουμε κάτι αντίστοιχο, έρχεται, πώς να σας πω, κάτι σαν κάθαρση, θα το ονόμαζα. Βρίσκουμε εκεί τον εαυτό μας, ταυτιζόμαστε, δακρύζουμε, συμμετέχουμε, το ζούμε αυτό. Και πιστεύω ότι κάποια κομμάτια της μπιζουτιέρας είναι τόσο δυνατά. Να φανταστείτε, μία ποιήτρια της Θεσσαλονίκης μου είπε ότι δάκρυσε με το... συγκεκριμένα «Οδή σε σένα» λέγεται το απόσπασμα. Και ταυτίστηκε τόσο πολύ που συγκλονίστηκε. Δεν θέλω να το λέω περί αυτολογώντας, αλλά εκεί βρίσκεται, νομίζω, η ομορφιά, ακόμα και μέσα από την ασχήμια, να ζούμε έντονα, να ζούμε δυνατά, να ζούμε τη στιγμή. Αυτός είναι δύο συμβολισμός και το μήνυμα του βιβλίου. Κάπως έτσι ακριβώς. Για να δούμε λοιπόν και το αντίστοιχο, το απόσπασμα, το οποίο θα μας το εξηγήσει ακόμα περισσότερο. Φυσικά. «Οδή σε σένα» ονομάζεται. «Τα χίλια φώτα που λάμπουν γύρω σου σαν ένα πέλαγος διαστημικό, σαν μάτια χωρίς ήλιο, σαν φώτα χωρίς δύναμη. Το χάος αναλαμβάνει μετά από κόπους ετών και εσύ κολυμπάς σε σταγόνες αίματος. Ποδοβολητά και ακμή και πτώση, σαν θρήνος ανελέητος, σαν άπιαστο όνειρο. Ένα ψάρι αιωρείται από τη στέγη και εσύ στέκεσαι εξυπόλυτος επάνω στον πάγο. Το ημίφος πλέει και εγκόμια και τα μάτια σου δακρύζουν πολύχρωμα δάκρυα. Πεινάς για περιπέτεια και σάρκα και όλεθρο, καθώς και για ξεχασμένα καλοκαίρια μιας νιώτης ατέρμονης. Είσαι ό,τι φαντάζεσαι, ό,τι καυχέσαι. Είσαι εκείνο κι όλα μαζί. Ένα δηλαδή. Πόση ομορφιά στην ενότητα, ύστερα λύθη. Ένα ξενάκι σε άγριο τοπίο. Μελιστάλλαχτα ουρλιαχτά και αντίφαση και αταξία. Άναρχα δομείς τα συναισθήματά σου και περιπλέκεις τις αντιδράσεις σου. Ξυπνάς και είσαι ηλιόλουστος, κοιμάσαι εκεί σαν τέρμονος. Σαν τοπίο μιας άλλης εποχής, πρώιμης και σίγουρα φύλλα προσκύμενης. Πανάθλιες μνήμες τυχιώνουν το φτωχό κεφάλι σου και σιγουριά που αποπνέει το πέτος σου γεμίζουν το δωμάτιο. Ένας παλιάτσος είσαι, ένας ηθοποιός της πλάκας, της φτηνής στιγμής. Καθρέφτης είσαι και μου μοιάζεις. Έπειτα φεύγεις και με αφήνεις μόνο με τις τύψεις μου, με τις ενοχές μου να κάνω συντροφιά. Άνθρωπος είσαι και πλατιάζεις. Γίνε πιο σύντομος, με κούρασες». Είναι λίγο, ο τρόπος γραφής είναι λίγο σαν μία εξομολόγηση. Ναι. Νομίζω. Ναι. Αλλά ταυτόχρονα έχει και μια θεατρικότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το θεωρήσω σαν κάτι το θετικό αυτό, γιατί νομίζω, η θεατρικότητα πιστεύω προσδίδει πολύ ουσία στο κείμενο. Mm-hmm. Είναι για τη λήξη μια σχέση ουσιαστικά, κάποια συναισθήματα που
που απήχε το συγκεκριμένο απόσπασμα. Αναδύθηκαν. Ήταν κάτι το θυελλώδες, κάτι το συνταρακτικό. Και έτσι υπάρχει και το στοιχείο λίγο της ψυχεδέλειας, λίγο του σουρεαλισμού, πιστεύω. Όπως τα συναισθήματά μας, δεν υπόκειται ποτέ σε λογική. Γράψατε μετά από αυτό άλλα δύο βιβλία, νομίζω. Μάλιστα. Να τα αναφέρουμε τους τίτλους τους. Μάλιστα, είναι η Βιτρίνα και είναι και η Μασκότ. Από ποιες εκδόσεις? Εκδόσεις Ιολκός. Ιολκός, μάλιστα. Και οι επόμενες κινήσεις, τώρα που μιλάμε, ποιες θα είναι? Έχω έτοιμη την τέταρτη ποιητική συλλογή μου. Ωραία. Η οποία θα πάρει τον τίτλο «Πλάνο». Ξέρετε, σίγουρα πολλές φορές χρειαζόμαστε κάτι δυνατό για να εμπνευστούμε. Ίσως είναι μια απώλεια, κάποιος έρωτας όπως προανέφερα. Πολλές φορές εμπνεόμαστε όμως και από τα απαλά φώτα του ξημερώματος, από ένα πουλάκι που κελαδάει ίσως στο μπαλκόνι μας, έτσι μια σταγόνα νερό που πέφτει. Νομίζω και από την απλότητα μπορεί ο άνθρωπος να γεννήσει και να δημιουργήσει εικόνες. Ελένη Λιοκουδάκου, λοιπόν, με την μπιζουτιέρα με τα σκουπίδια. Εκδόσεις Γαβριλίδη, σας ευχαριστούμε που είστε εδώ κοντά μας. Εγώ πάρα πολύ, ήταν καλό ταξίδι, καλό ταξίδι και εύχομαι και οι νέες σας κινήσεις να πάνε εξίσου καλά. Σας ευχαριστώ, εύχομαι ό,τι καλύτερο και για εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, να είστε καλά.